Σας εύχομαι καλή χρονιά και να είναι ευλογημένοι από τον Κύριό μας, αλλά και εμείς να την αξιοποιήσουμε. Είμεθα στις πρώτες ημέρες του νέου έτους και δεν ξέρω τι σας έχει απασχολήσει αυτές τις ημέρες, κατά το πέρασμα δηλαδή προς το νέο έτος, και πώς πολιτεύεστε αυτές τις ημέρες τον καινούριο χρόνο. Ξέρετε ότι πολλοί άλλοι ήθελαν να είναι μαζί μας στον καινούριο χρόνο και δεν είναι. Εκλήθησαν να δώσουν λόγον των πραξιών των. Το γιατί εμείς τώρα υπάρχουμε εδώ, αυτό δεν είναι δικό μας θέμα, είναι του Κυρίου το θέμα. Αυτό πρέπει τον καθένα μας να μας ενδιαφέρει. Πώς εγώ πέρασα το 79 και πώς άλλοι, γερότεροι ίσως από μένα, με πιο περισσότερα φόντα να ζήσουν στη ζωή αυτή και να την απολαύσουν, δεν επέρασαν. Τους εκόπη το νήμα της ζωής των. Δεν είναι λοιπόν τόσο χαρμόσυνο το γεγονός όπως το νομίζουν ορισμένοι. Ο καθέναν πρέπει να τον εμβάλλει σε συλλογισμόν, διότι η δικαιοσύνη του Θεού ζητάει πάντοτε την εκοπήν της ηχής. Διαβάζετε ποτέ σας το Ευαγγέλιο? Έχετε συναντήσει την παραβολή που είπε ο Χριστός μας της ακάρπους ηχής, που εζητούσε ο αμπελουργός να την κόψει και μπήκε κάποιος άλλος στη μέση και παρακάλεσε να την αφήσουν και αυτό το χρόνο για να τη σκάψουν πιο βαθιά, να βάλουν κοπρία στη ρίζα κλπ. Και αν δεν κάνει καρπούς, λέγει, ή δεν μίγε, να την κόψουμε του χρόνου. Κάτι τέτοια μπορεί να συμβαίνουν και σε εμάς. Και θα ήθελα απόψε το βράδυ να το υπενθυμίσω αυτό. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν πέρασε στον καινούριο χρόνο με ένα φόβο και δεν πέρασε με μια ευγνωμοσύνη μεγάλη προς τον Χριστό, πώς Χριστέ μου, εφόσον για να με αφήνεις παναπεί ότι δεν έχω τελειοποιηθεί, πώς με ανέχεσαι? Ποιος είπε ευχαριστώ το 78 στον Χριστό μας που δεν τον έκοψε σαν την άκαρπο σική, παρά τον άφησε να εργαστεί επάνω του να γίνει καλύτερος? Όλα αυτά δυστυχώς για μας δεν είναι τίποτα, παρότι έπρεπε να είναι το μεγαλύτερο θέμα που θα απασχολούσε τον άνθρωπο αυτές τις μέρες. Ο άνθρωπος αυτές τις μέρες έπρεπε να είναι σκεπτικός, σύνου, με το κεφάλι κάτω, σκεπτόμενος, για να μ' αφήσει κάτι δεν έχω έτοιμο. Πώς με ανέχεις? Και πώς με ανέχεσαι ακόμη, εφόσον μου πρόσθεσες τόσα χρόνια για να ετοιμαστώ και ακόμη εγώ δεν ετοιμάστηκα? Και ποιος μου εγγυάται, εφόσον πέρασα 10, 20, 30, 50, 60, 70 χρόνια και δεν έφτιαξα τίποτα, ότι θα το φτιάξω τώρα? Με σκέψεις απαραίτητες και για τους μεγάλους και για τους μικρούς, και για τους μορφωμένους και για τους όχι. Για τους πάντας είναι σκέψεις αυτές, απαραίτητες σκέψεις. Θα ήθελα λοιπόν απόψε το βράδυ να έλεγα δύο λόγια. Μήπως σε κανέναν υπενθύμιζα την υποχρέωση έναντι της ηρωνομίας αυτής του Κυρίου και της καλοσύνης αυτής του Κυρίου, ώστε να μας επιτρέψει να περάσουμε και το 79. Πολλοί θέλουν να πεθάνουν. Δεν ξέρουν τι ζητάνε οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν τι ζητάνε. Ουέ εις του ζητούντας ειδήν την ημέραν του Κυρίου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος εγωισμός
στον άνθρωπο να πιστεύει ότι είναι η θέση να παρουσιάσει μπροστά τη δικαιοσύνη του Θεού. Ή δεν ξέρει τι πάνε αυτή η δικαιοσύνη του Θεού. Όπως πολλοί δεν ξέρουν τι πάνε αυτή η αμαρτία. Και κυκλοφορούν με την αμαρτία. Και κοιμούνται με την αμαρτία. Και εγείρονται με την αμαρτία. Και τι τη φυλάνε την αμαρτία. Τι να την κάνουνε. Πού εξαργυρώνεται η αμαρτία και τι έχει αντίκρισμα. Αν πας συνάλλαγμα θα πάρεις χρήμα. Αν πας χρήμα θα πάρεις συνάλλαγμα. Αν πας αμαρτία τι θα πάρεις. Όλα. Και εντούτοις λέγω και το επαναλαμβάνω αυτό. Για πολλούς μας τύπους. Παρότι μας πρόσθεσε 365 ημέρες πέρυσι η Χριστότησου. Του παρουσιάσαμε τίποτα σχεδόν. Μας έδωσε πάλι φέτο ένα άλλο βιβλίο στο χέρι με άλλες 365 ημέρες και βρισκόμεθα ήδη στην 11η ημέρα σήμερα. Έχουμε γράψει την 11η ημέρα. Γράψαμε τίποτα καλό. Τίποτα. Κοτσομπολιό. Συζήτηση. Ιεροκατηγορία. Τίποτα. Τι γράψαμε. Ποιος έπραξε σήμερα αγαθά. Τι έγραψε σελίδα. Όταν ανοίγεις ένα βιβλίο είναι κατά αυτή την έννοια με δύο σελίδες. Είναι δούνε και λαβίνε. Τα άσχημα και τα καλά. Τι έγραψε τα καλά. Ποιος σηκώθηκε σήμερα, παραδείγματι, με πείσμα για να πει σήμερα θα κάνω μία ημέρα όπως τη θέλει ο Χριστός. Που δεν την έχουμε κάνει ποτέ στη ζωή μας. Την ημέρα εκείνη που δέεσαι στην εκκλησία και λες για του ψάλτου παράσχου Κύριε, την ημέρα τελείαν, αγίαν, ειρηνητήν και αναμάρτητον. Μία μέρα έχεις κάνει στη ζωή σου, άνθρωπε. Δεν σου λέω όλα τα χρόνια. Μία μέρα έχεις κάνει. Το μεγαλύτερο σκέφτη. Και στην εκκλησία δεν έχει σκέφτη. Διότι όταν δέεται ο ιερέας, για μια μέρα τουλάχιστον, σήμερα, λες για του ψάλτου παράσχου Κύριε, ναι, τι θέλω αυτή την ημέρα. Και τι κάνεις σε διάφορες περιπτώσεις, τίποτα. Αυτό τούτο κάναμε και όταν άλλαξε το 78. Με το κοστούμάκι της ψυχής μας όπως το είχαμε το 78, περάσαμε και στο 79. Απλώς κλείσαμε στις 12 η ώρα το φως, συμβολικά, και κάναμε μία μαύρη γραμμή μεταξύ του 78 και του 79. Τι βγήκε από αυτό, ότι κλείνουμε πίσω μας το 78, εφόσον πήραμε μαζί μας το κοστούμι, το βρώμικο της ψυχής το 79, τι και αν φορούσαμε καινούρια. Το βράδυ εκείνο, καθώ πρωτοχρονιά και να πούμε καινούριο στο νέο έτος, πόσο περάσαμε με τις αμαρτίες μας τις ίδιες, με τη φιλενάδα μας, με τους φίλους μας, με το χαρτί μας, με όλα μας, περάσαμε προς τα εκεί. Σαν σκατζόχεροι φορτωμένοι με σταφυλόρογες. Έχετε δει σκατζόχερο φορτωμένο με σταφυλόρογες να είτε πως είναι σαν πολυέλαιος. Έτσι ακριβώς περάσαμε το 79. Τι τα θέλει λοιπόν να τα προσθέτει αυτά τα χρόνια ο Θεός, για ποιο λόγο. Για να αναστήσουμε τα εγγονάκια. Θες τη δουλειά της μητέρας και του πατέρα, δεν είναι δική σου δουλειά. Ποια σου δουλειά είναι να κοιτάξεις την ψυχή σου. Την τρόπο θα την κάνεις να μην έχει σπήλον ουδέ ρητίδα. Να γίνει ολόλευκη όπως είναι ολόλευκο το νηφικό. Όχι νύφη, γιατί νύφη είναι βρώμικη πολλές φορές. Αλλά λέμε για το νηφικό. Όπως είναι ολόλευκο το νηφικό. Έτσι, να μην έχει σπήλον και ρητίδα επάνω. Έτσι τη θέλει την ψυχή ο Χριστός. Και γι' αυτό προσθέτει τον χρόνο. Και γι' αυτό προσφέρει την εκκλησία του. Για να κάνει αυτήν την κάθαρση. Αυτόν τον αγιασμό της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Διότι ο άνθρωπος προόρισε να ζήσει στην αιωνιότητα. Επάνω δεν έχει συνεργία. Δεν μπορούν να γίνουν βοηθητικές εργασίες. Ελλείψεις δεν συμπληρώνονται επάνω. Εδώ θα συμπληρωθούν τα πάντα και ο άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Ώστε όταν ο Κύριος σου πει «Πού είσαι» να πει «Ιδού εγώ». Να μην πει «Σαν τον Αδάμ». Δεν ξέρω πού είναι. Όταν ο Θεός του φώναζε του Αδάμ «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι» ο Αδάμ ήταν κρυμμένος. Γιατί? Διότι είχε παρακούσει. Για μερικές λοιπόν λεπτομέρειες που υπάρχουν ακόμη σε πολλούς ανθρώπους. Για μερικούς επίσης ανθρώπους οι οποίοι δεν εξεκίνησαν καν ακόμη, που εξακολουθούν να κάνουν τη ζωή τη δική τους,
προστίθεται αυτός ο χρόνος και λέγεται χρόνος Χριστότητος και μακροθυμίας του Θεού. Αυτές τις ημέρες θα πήγατε στην εκκλησία, θα ακούσετε πολλά πράγματα γύρω από το πρόσωπο του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο, ευάστησε τον Κύριό μας. Έγινε μια συζήτηση εκεί πέρα περί μιας ακτίνης. Έχουμε κι άλλοτε μιλήσει περί αυτού, αν καλώς ενθυμούμε εδώ. Κοίτεται, λέει, στη ρίζα του δέντρου η ακτίνη, είπε ο Ιωάννης στους Σαδουκαίους και στους Φαρισαίους. Αυτός που θα έρθει πίσω μου θα την πάρει, λέει, αυτή και θα καθαρίσει το αλόνι. Και θα στείλει το άχερο στη φωτιά και το σιτάρι στην αποθήκη. Ποιος από εμάς είναι σιτάρι? Ποιος? Άχερα είμαστε οι περισσότεροι. Δεν ξέρουμε πώς κρίνει ο Θεός. Γι' αυτό εμείς τον εαυτό μας τον έχουμε αγιάσει. Και άλλοι έχουν αγιάσει άλλους. Και άλλοι άλλους. Ο Χριστός όμως μας έχει μεταξύ των Αγίων. Αυτό είναι το θέμα. Φοβερό το εμπεσύνης Κύρας Θεού ζώντας. Μας ανέχεται ο Θεός να αναζητήσουμε από τα γενοφάσια μας τις αμαρτίες μας. Όχι τις χτεσινές και τις προχτεσινές. Από τα γενοφάσια μας, από 5 ετών που πρέπει να εξομολογείται ο άνθρωπος, από τότε πρέπει να αναζητήσουμε τις αμαρτίες μας. Ποιος τις θυμάται? Πρόσθεσε χρόνια επί χρόνων και έτη επί ετών, εν τούτης όμως δεν τα αξιοποιήσαμε. Γι' αυτό είναι φοβερό ότι μέσα σε 20ο αιώνα μας πρόσθεσε η Χριστότητα και η μακροθυμία του Θεού χρόνων, χρόνων. Γιατί? Για να βάλουμε αρχή μετανοίας. Έτσι έλεγε ο Άγιος Αρσένιος, 94 ετών άνθρωπος, ο οποίος και νεκραναστάσεις είχε κάνει, και έλεγε: Κύριε, πρόσθεση μην χρόνων ή να βάλω αρχή μετανοίας. Να κάνει αρχή μετανοίας, γιατί μετάνοια δεν τελειώνει. Σε κάθε πτώση χρειάζεται μετάνοια. Κατά συνέπεια έπεσε σήμερα, είσαι αμετανόητος, εφόσον δεν έχει τακτοποιηθεί. Δεν λέγω για αυτούς οι οποίοι τα φυλάτουν να τα ξαργυρώσουν τα αμαρτήματά τους με κόλαση, δεν λέγω για αυτούς, αλλά λέγω και για τους άλλους οι οποίοι αγωνίζονται και πίπτουν, είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανία. Δεν άλλαξε τίποτα. Όπως είμαστε στο 78, είμαστε στο 79, και 1000 χρόνια να μας προσθέσει ακόμη, θα είμαι θα ήδη. Αν θέλετε δεν να το δοκιμάσετε και να δείτε του λόγου το ασφαλές, πάρετε ένα μαγνητόφωνο όταν πάτε να εξομολογηθείτε, ώστε να γραφούν σιωπηρός τι εξομολογηθήκατε. Και όταν ξαναπάτε, ξαναγράψετε τη νέα σας εξομολόγηση. Και όταν ξαναπάτε, γράφετε τη νέα σας εξομολόγηση. Και θα δείτε ότι είναι ίδιες, δεν έχετε αλλάξει τίποτα. Τον θέλουμε απλώς τον ιερέα να μας δίδει ευχή για να κοινωνήσουμε, όχι για να αλλάξουμε ζωή. Ότι αυτό δεν ξαναστοφέρνω εδώ πέρα. Αυτό το κόψα. Με τη χάρη του Θεού δεν θα ξανατοκάνω. Μα να πεθάνω δεν θα ξανατοκάνω. Δεν θα ξανατοπώ, δεν θα ξανακοιτάξω. Θα βάλει ο άνθρωπος κανόνα στον εαυτόν του για να μπορέσει να είναι χαλάλι ο χρόνος που προσθέτει ο Θεός. Πολλοί βαρυγκόμισαν με τις ημέρες αυτές. Ουφ, να περάσουν και αυτές τις ημέρες να ησυχάσουν. Ως ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να σου βάλει μπελάδες. Εξευτελίστη αυτός, έγινε άνθρωπος ο Θεός και γεννήθηκε μέσα σε ένα παχνί για να σου βάλει μπελάδες εσένα και εμένα. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Εδέχτη περιτομήν. Εδέχτη βάπτιστην υπό ενός δούλου του. Και ήρθε να σου βάλει μπελάδες στο κεφάλι. Ο Σατανάς σε γελάει. Δεν ήρθε για τέτοια πράγματα ο Θεός. Ο Θεός ήρθε να σε ανακουφίσει. Ο Θεός ήρθε να σου πάρει τις αμαρτίες σου. Ο Θεός ήρθε φως στον κόσμο. Σου δώσει φως να καταλάβεις. Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Ας λέμε ότι είμαστε φωτισμένοι. Ότι είμαστε προχωρημένοι, ότι έχουμε γνώσεις, ότι προσελεινώθημεν. Εφόσον δεν προσδιώθημεν και δεν καταλάβαμε ότι χους εσμέν, αποτύχαμε αγαπητοί μου. Οτιδήποτε κι αν θέλουμε να πιστέψουμε, οσοδήποτε κι αν θέλουμε να... Χριστός ήρθε να πάρει το άγχος από τον άνθρωπο και το άγχος δεν εκτέλεται από τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει άγχος. Και αυτοί οι χριστιανοί ακόμη έχουν άγχος. Δεν επιτρέπεται χριστιανόπουλο να περιπατεί και να συμπεριφέρεται ως ορφανό.
τολμά να λέγει Πάτερ ημών εν της ουρανής, και αν το βλέπεις χαμένα τα νερά. Γιατί? Γιατί ο γιατρός είπε ότι εκαθίζεις το αίμα. Σοβαρά τα λάχανα. Και άμα εκαθίζεις το αίμα, θα πάω μια γρηγορότερα από εκεί που πρόκειται, που ήρθα και πρόκειται να πάω. Σβήνει αμέσως ο φόβος, σβήνει η αγωνία αυτή. Γιατί? Με φοβερίζει ο καρκίνος. Τι μπορεί να μου κάνει ο καρκίνος? Αν με πιθάνει, μα ο θάνατος κατεπόφθη. Χριστός εσταυρώθηκε, απέθανε και με ανιστά. Τι θα μου κάνει ο θάνατος? Πού σου θάνατε το κέντρο? Πού σου θάνατε τον οίκο? Ανέστη Χριστός και πέτασε σε τόκαση διάβολη. Ανέστη Χριστός και. Αυτά τα ξέρεις? Δεν τα μάθες ακόμη? Πώς θα τα μάθεις και πού θα τα μάθεις? Αν εδώ δεν τα μάθεις. Κάθεσαι και ράβεις, φτιάχνεις φανέλες και φτιάχνεις αυτά, χειρόκτια κλπ. Φρόντισε να μάθεις τα θέματα του Χριστού. Αυτά που δεν έμαθες όλα σου τα χρόνια. Είναι λίγα τα χρόνια, είναι λίγες ημέρες, είναι λίγα τα λεπτά. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πότε θα φύγει από τον κόσμο αυτόν. Έπρεπε ο χριστιανός έξω να φωτάει από το θάρρος προς τα πρώτα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Πού η εμπιστοσύνη προς τον Χριστό? Όσο δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει πρόνοια, δεν υπάρχει αγάπη. Πώς δεν υπάρχει? Υπάρχει. Και αν υπάρχει για τους ανθρώπους αμαρτωλούς, για τους ανθρώπους που δεν τον λογαριάζουν, που δεν τον υπολογίζουν, που τον βλασφημούν, που τον μπουτζώνουν με χέρια και με πόδια, μέρα νύχτα, δεν θα υπάρχει για τον χριστιανό? Εγώ λέει ουδέ σε ανώ, ουδέ σε εγκαταλείπω. Η μητέρα λέει μπορεί το παιδί να το ξεχάσει. Κουβεντιάζει στο τηλέφωνο και το παιδί να πέσει και να καεί. Να κουβεντιάζει από το παράθυρο και το παιδί να καταστραφεί. Η μητέρα λέει μπορεί ποτέ, λέει, το σπλάχνο να το ξεχάσει. Αλλά αν το ξεχάσει για σαν άμυαλη, εγώ λέει δεν σε ξεχνώ. Σε έχω στο χέρι μου. Εδώ επάνω. Ουδέ σε ανώ, ουδέ σε καταλείπω. Έχετε ποτέ σας απασχοληθεί με εκείνο του Παύλου που λέγει το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος? Να είδε τι δύναμη παίρνετε. Τι δουλειά έχω εγώ απόψε εδώ? Δεν θα πεθάνω μία ημέρα? Γιατί να μην έχω πεθάνει από χτες? Από 10 χρόνια, από 5 χρόνια. Όχι βέβαια από 20, από 30 που ήμουν αμετανόητος. Δόξα σε ο Θεός, όχι τότε, δεν το θέλα τότε. Αλλά τώρα που αγωνίζουμε, μπας περιπτώσει κάνω ένα μικρό αγώνα. Τι, αν θα μείνω ένα χρόνο ακόμη, δύο χρόνια ακόμη, πέντε χρόνια ακόμη, τι θα βγει παραπάνω? Τι, θα φάω μερικές μελιτζάνες και μερικές μπάμες και μερικά ψάρια και μερικές μπριτζόλες. Αυτό είναι. Τι λέει, θα γίνει? Αν πεθάνω εγώ θα πάνε χαμένοι οι άλλοι, θα πάω ο γιος μου χαμένος, η γυναίκα μου χαμένη, θα πάνε χαμένοι? Θα πάω χαμένοι. Μεγάλο εγωισμό θα έχω να πιστεύω τέτοια πράγματα. Θα εκλείψω εγώ και κάτι σοβαρά τα πράγματα. Ποιος το λογαριάζει, αν το πει Θεέ μου, εσύ, αρκεί να είμαι έτοιμος. Βόχισέ με να εκμεταλλευτώ τις ημέρες, τον χρόνο μου κλπ. Να πάει χαλάζι το αίμα σου. Να μην πάω στην κόλαση. Γιατί είμαι περιουσία δικιά σου. Εσύ εσταυρώθηκες για μένα. Εσύ το αντίκρισμά μου. Σατανάς δεν πλήρωσε τίποτα που με διεκδικεί. Εσύ επλήρωσες. Εσύ επώνεσες. Εσύ με ενέχεις. Εσύ με φροντίζεις. Εσύ είσαι το πάνω μου. Έτσι θα ξεκινήσεις. Και τότε αλλάζει η όψη του πράγματος. Χαίρεται πλέον ο άνθρωπος σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν λυπείται και δεν κερδίζει ο Σατανάς. Χριστότης του Θεού, κέρδος του Σατανά. Πώς τροποποιείται έτσι? Και έχουμε τον Σατανά και σήμερα παρουσιάζεται και κομπορημονεί ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος της γης και όχι ο Χριστός. Γιατί? Για το δίδει ο άνθρωπος αυτό το δικαίωμα. Κάνοντας την κακή χρήση, όπως επαναλαμβάνω, της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Θεού. Θέλετε να σας πω ακόμη κάτι άλλο? Ακούστε. Μετρούν οι άνθρωποι χρόνια. Λέγει σήμερα είναι 1971. Εγώ παραδείγματι είμαι 62 ετών. Άλλος είναι 50, άλλος είναι 80, άλλος είναι 40, άλλος 30. Και με βάση τα χρόνια κλπ. Σκέφτεται το πόσο θα ζήσει, τι θα κάνει, να μην πεθάνει ακόμη, είναι νέο και τα διάφτα. Πολλοί μάλιστα στενοχωρούνται όταν θα ακούσουν περί των πραγματικών ετών των. Δεν θέλουν να τα πούνε τα χρόνια τους. Τα κρύβουν. Γιατί? Ποιος είναι ο σκοπός? Ποιος είναι ο σκοπός? Δηλαδή να μην λέγεται ότι εγύρασες, ότι εγύρασα. Μα γερνάει ο άνθρωπος. Πείτε μου. Ακριβώς.
Το σώμα γυρνάει. Αλλά δεν είναι το σώμα ο άνθρωπος. Είναι η ψυχή ο άνθρωπος. Και το σώμα θα πάει στη γη και θα παρθεί από τη γη πάλι και θα γίνει καινούριο 33 ετών και θα ζει στην αιωνιότητα. Δεν θα μπορεί να το φοβερίξει ο καρκίνος. Δεν μπορεί η φυματίωση. Δεν θα μπορεί το ζάχαρο. Δεν θα μπορούν τίποτα να το φοβερίξουν. Θα είναι καινούριο. Θα είναι εισάγγελος. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, είναι αιώνιος. Από πότε, λέτε? Από τη στιγμή ακριβώς που θα συλληφθεί εις την ειδήν της μητρός του. Από την ίδια στιγμή. Όχι μήνες και χρόνια και που λένε ορισμένοι. Πώς μου έλεγε ένας ταξιτζής προχθές, 2 μηνών είναι που το πετάξαμε. Είσαι κακούργος μαζί με τη γυναίκα σου. Σκοτώσατε έναν άνθρωπο που δεν ξέρετε τι εν ψυχρό, δεν σας έκαμε τίποτα, αθώο και κάματε πολύ άσχημα. Θα μπορούσατε, αν θέλετε, να το σκοτώσετε, για την ίδια ευθύνη θα έχετε ενώπιον του Θεού, να γεννηθεί, να το βαφτίσετε, να πάει στον παράδεισο και να το σκοτώσετε. Γιατί το έστειλε το παιδί αυτό, αβάστιστο? Μα λέγει 2 μηνών, από πότε, μου λέει, είναι? Από πότε? Από τη στιγμή που συνελήφθη. Αν δεν είναι ζωή, τότε τι φοβάται? Τι φοβάται? Είναι ζωή από τη στιγμή που συνελήφθη. Καταστρέφεις μία ζωή η οποία εξελίσσεται. Ο οργανισμός εξελίσσεται. Η ψυχούλα υπάρχει από τη στιγμή εκείνη. Διαβάσετε, αν θέλετε, τον Άγιο Ισίδωρο τον Πυρουσιώτη. Να δείτε πώς ακριβώς έχει τον ορισμό. Και μην πλανώνται οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος, λοιπόν, από τη στιγμή που θα συλληφθεί στην ειδήν της μητρός του, μένει στην αιωνιότητα. Είτε με τον διάβολο, είτε με τον Χριστό. Αυτό θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Οι γονείς, βέβαια, μπορούν να το αποκλείσουν με το πραξικόπημα αυτό που σας λέγω, του φόνου εν ψυχρό και του φωνιά αυτού του γιατρού. Αλίμονο από τους γιατρούς. Αλίμονο. Και 3 αλίμονο. Οι οποίοι ορκίστησαν να βοηθήσουν τη ζωή, να θάλψουν τη ζωή, να περιθάλψουν τη ζωή. Και εν ψυχρό φωνεύουν τη ζωή. Μπας περιπτώσει. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, είναι αιώνιος. Πολλοί μας κοίταξαν τα μπιλέτα κατά αυτά, τα τηλεγραφήματα, τις κάρτες. Και ανακαλύπτουν πολλές φορές ορισμένους που δεν τους έστειλαν χρόνια πολλά. Και αυτούς τους παρεξηγούν. Ακούς, ούτε χρόνια πολλά δεν μας έστειλε. Τι θα θες τα χρόνια πολλά? Τα χρόνια πολλά μπροστά στην αιωνιότητα είναι αστεία. Εγώ είμαι αιώνιος. Όταν μου λες χρόνια πολλά, με κοροϊδεύεις. Όπως ωραιότατα απήντησε ο Μακαρίτης ο Σπυρίδων, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Όταν ζούσε, είχε πάει ο άλλος Μακαρίτης, ο Παναγιώτης ο Τρεμπέλας, να τον χαιρετήσει στην εορτή του και του είπε το εξής: «Μακαριότατε», όπως τα έλεγε ο Μακαρίτης, «σου εύχομαι να τα εκατοστήσεις». Απαντά τώρα αυτός: «Και αν πάω 105 Παναγιώτη, θα πάρω από τα δικά σου?» Καταλάβατε? «Και αν πάω», λέει, «105, θα πάρω από τα δικά σου?» Ο άνθρωπος είναι αιώνιος, αγαπητοί μου. Προς στιγμήν θάπτεται, αλλά και ο ήλιος θάπτεται και ανίσταται το πρωί. Προς στιγμήν μένει νεκρός και η φύση μένει νεκρά, αλλά έχει και άνοιξη. Μένει το χειμώνα νεκρά, αλλά την άνοιξη ανίσταται. Πήραξε ένα δέντρο την άνοιξη, αρχίζει και κλαίει. «Βρε, πού ήσουν εσύ, δεν βγάζεις γρηγορότερα χυμό?» «Ναι, χυμόμουνα. Ήμουνα σε νάρκη. Είμαι πεθαμένο. Έπαιζα το ρόλο για να διδάξω εσένα τον αφέντη μου, τον άμυαλον, που δεν θέλεις να με δεις». Πόσες φορές ο ήλιος δεν έπεσε? Όμως, ξανανέστη το πρωί. Πόσες φορές δεν πέθανε ο άνθρωπος και ξανανέστη? Εγώ πριν έλθω εδώ, ήμουν από το πρωί στο πόδι από τις 5, ξάπλωσα 20 λεπτά. Είπα στη γυναίκα μου, τα 20 λεπτά αυτά πέθανα όμως. Και ξανά ανέστη. Αν με έκλεβε, δεν σε άκουγα.
Ανέπνεα βέβαια. Θα μου επιλέγε κάποιος ανέπνεες, θα ήσουν ένας ζωντανός. Πώς είμαι ζωντανός, πώς μου πέραν το παντελόν και με αφήναν γυμνών. Έτσι είναι και η ψυχή. Δεν χάνεται η ψυχή. Είναι ζωντανή η ψυχή, αλλά το σώμα είναι νεκρό. Πηγαίνει στον τάφο και αύριο θα αναστηθεί από τον τάφο. Έχετε διαβάσει ποτέ σας το σκεπτικό του πρώτου μνημοσύνου του μεγάλου που γίνεται τότε μέσα στην παραμονή της Τυροφάγου που διαβάζεται το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Για διαβάστε εκεί πέρα στο Τριώδιο, πάρτε το αν δεν το έχετε στο σπίτι και διαβάστε εκείνα τα ψηλά γράμματα που γράφει να δείτε τι λέγει εκεί πέρα. Και εκείνοι που τους έφαγαν τα θηρία και εκείνοι από τον πάγο και εκείνοι από λοιμούς, αυτοί από κρυμούς και από και από και από και από και από, όλοι θα αναστηθούν μίαν ηλικίαν μίαν, 33 ετών. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν πρόκειται να μας ρωτήσει. Αν πρόκειται να μας ρωτήσει, θα φτιάχναμε ένα απέραντο τρελοκομείο. Αλλά δεν πρόκειται να μας ρωτήσει. Θα μας αναστήσει αυτός. Εκείνο που ενδιαφέρει σε εμάς είναι να προσέξουμε σε τι κατάσταση θα είμεθα που θα αναστηθούμε. Αυτό είναι το δικό μας θέμα. Περιστέρι ή κοράκι. Αυτό. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τι θα δώσουμε στον τάφο να φυλάξει. Δεν θα είναι εγώ αμετανόητος, αν εξομολόγητος, ακοινόητος. Έναν κόρακα παραδίδω κάτω, στην Ανάσταση αυτόν θα δώσει. Αν όμως παραδώσω περιστεράν, μετάνοια, εξομολόγηση, ακοινωνία κλπ. Έργα αγαθά στο πλαίσιο των δυναμεών μου, κατά την Ανάσταση μία περιστερά θα βγει να μπει στο καινούριο σώμα. Αυτό μόνο πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Όχι τα χρόνια πολλά, τίποτα. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Γι' αυτό να μην τον στενοχωρεί πότε θα φύγει του κόσμου τούτου. Μια ώρα γρηγορότερα θα πάει στον κόσμο εκείνο να αναπαυτεί και να περιμένει και τους άλλους. Ο χριστιανός πρέπει να διαφέρει από τους άλλους. Πρέπει να είναι ένα μοντέλο, να είναι ένα φανάρι, να είναι ένα φως, να είναι μια λιχνία, να είναι αλάτι, όπως είπε ο Χριστός. Όταν αυτόν τον ρόλο δεν τον παίζει ο χριστιανός, είναι περιττός να ζει εδώ. Όπου βρίσκεται, όπου περνάει, στις συναλλαγές του, πρέπει να αφήνει τα αποτυπωματά του, ότι είναι χριστιανός. Ότι μέσα σε αυτό το πρόσωπο, μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, μέσα σε αυτό το κουφάρι, δεν υπάρχει κοράκι, αλλά υπάρχει Χριστός, υπάρχει περιστερά. Η περιφορά μας δυστυχώς και ημών των λεγόμενων χριστιανών δεν είναι τέτοια. Και πολλές φορές λέμε, και μάλιστα υπέχουμε θέση διδασκάλου, και δεν ακούγονται τα λόγια μας. Διότι ο κόσμος και κατεξοχήν η δική μας ως ενό περιβάλλον παρακολουθούν τη ζωή μας και όχι το στόμα μας. Ο κόσμος έχει χορτάσει από λόγια. Θέλει παράδειγμα, θέλει ζωή. Εμείς πολιτευόμεθα όπως και ο κόσμος. Μπαίνεις μέσα σε σπίτι θρησκευτικό και δεν το διακρίνεις από την το κοσμικό. Ό,τι συναντάς από επίπλωση, από πίνακας, από κλπ. Σε ένα κοσμικό σπίτι υπάρχει σχεδόν και στο θρησκευτικό. Η διαφορά είναι ότι μπορεί να υπάρχει κάνα κρυμμένο πουθενά σε καμιά κουζίνα, κάνα εικόνισμα ακόμη από τη γιαγιά. Που αν πεθάνει και η γιαγιά θα φύγουν τα πάντα. Δεν διαφέρει. Ο αρχιδιάβολος η τηλεόραση έχει την πρώτη θέση και στα θρησκευτικά σπίτια και στα άλλα. Μας παίζει μονότερμα εκεί πέρα, όχι σαν έπιπλο, όχι σαν μηχάνημα, όχι σαν εφεύρεση, σαν χρήση. Σαν μηχάνημα και σαν εφεύρεση έρχεται το κεφάλι σου βόλτα. Άγιο καλό. Αλλά σαν χρήση είναι ο αρχής σατανάς. Όχι σατανάς απλώς, αρχής σατανάς. Πρόκειται να αφήσει τίποτα, καμία άκρη της γης. Όμως δεν με εκβιάζει. Ήθελα και ήρθα εδώ. Δεν με ξεβίασε κανένας. Ήθελετε και ήρθετε εδώ. Δεν σε ξεβίασε κανένας. Ήθελετε και θέλετε και θα βάλει στα σπίτια σας. Δεν σε ξεβίασε κανένας. Γιατί? Διότι δεν έχετε φόντα χριστιανικά. Δεν έχετε δύναμη ώστε να αντισταθείτε στο κύμα αυτό της αθείας, στο κύμα του κόσμου της διαφθοράς και της αδιαφορίας. Και θα έρθει μια στιγμή
που θα το κουνήσει αυτό το βρωμόπιατο και θα βρεθούμε χαμένοι. Γιατί, εφόσον αυτός μας δει τον χρόνο, να μην βρεθούμε έτσι. Εξετάσετε τη ζωή σας και θα δείτε. Γυναίκες αγνώριστες είναι θρησκευτικές και κοσμικές. Νεαροί αγνώριστοι είναι και κοσμικοί και θρησκευτικοί. Ποιοι είναι τώρα αυτοί? Απλώς έχουν προσθέσει και Χριστόν. Η ζωή όμως είναι η ιδία. Και όταν η καρπή δεν είναι αυτή που θέλει ο Χριστός, πώς μου λες ότι το δέντρο είναι δέντρο? Τέτοιο που μπορεί να κάνει καρπούς. Θέλουμε πορτοκάλια και αυτό μας βγάζει νερά τα πικρά. Πόσο μας βγάζει νερά τα πικρά, είναι δυνατόν να είναι πορτοκαλιά? Δεν μπορεί να είναι πορτοκαλιά. Κατά το δέντρο και η καρπή. Πόσο λοιπόν αυτή η καρπή δεν είναι του Θεού, πώς είναι δυνατόν το κορμί και η ψυχή να είναι του Θεού? Ποιοι είναι οι σεψάν την 400 αυτή το 40 ημέρο, όπως τη θέλει ο Θεός, όπως την είπε η Εκκλησία? Ποιοι είναι οι σεψάν? Ένα 10%. Το 90% των χριστιανών έκαναν το δικό του. Φτιάξανε δικιά του θρησκεία. Και κανόνισαν μόνοι, όπως συμβαίνει πάνω. Τετάρτη και Παρασκευή η νηστεία έχει φύγει από το σπίτι. 400 τροποποιημένες με τον τρόπο το δικό μας. Πού είναι ο χριστιανισμός? Και γιατί να μας προσθέσει τα χρόνια? Τι μας χρειάζονται, να αμαρτήσουμε ακόμη? Είναι πολλά ερωτηματικά που ανέζει ο άνθρωπος να τα προσθέσει. Πολλοί πέρασαν, εν πάση περιπτώσει, βασανισμένοι. Θα ήθελα λοιπόν να σας υποδείξω έναν τρόπο. Αν θέλετε, να μην σας γελάει ο Σατανάς, ώστε όσες ημέρες σας επιτρέψει ο Θεός να ζήσετε, να τις ζήσετε κάπως ανακουφισμένα, όπως τα λέγαμε. Ανακουφισμένα. Προσέξτε ένα σχέδιο που θα σας κάνω. Είχαμε χθες. Έχουμε σήμερα και έχουμε και αύριο. Η σήμερον τι είναι εν σχέση με τη χθες και με την αύριον? Είναι μια γέφυρα που ενώνει την χθες με την αύριο. Αυτή δεν είναι η σήμερον? Και η αύριον που θα γίνει σήμερον αύριον δεν θα ενώνει τη σήμερον με την παρακάτω? Ώστε κάθε ημέρα είναι και μια γέφυρα που μας ενώνει με το παρελθόν και με το μέλλον. Δεν μπορώ να μου πείτε δεν είναι έτσι? Έτσι δεν είναι? Έχετε δε υπόψη σας το εξής, ότι η γέφυρα αυτή αντέχει ορισμένο βάρος. Αν βγείτε έξω των Αθηνών θα δείτε γέφυρες που γράφουνε πόσο βάρος αντέχουνε, ώστε να μην περάσει κανένα τάγκ από πάνω, κανένα μεγάλο άλλο φορτίο και πάει κάτω και τη γέφυρα χαλάσει και αυτές σκοτωθούν. Τόσο αντέχει αυτή η γέφυρα. Όπως αλλού μετράει το ύψος, έχει επάνω και λέει πόσο ύψος είναι, ώστε όταν περνάνε φορτηγά, αυτοκίνητα με μπαλαούρο από πάνω, με πράγματα, να ξέρει πόσο, να μην τα ξυλώσει, ώστε και η μέρα του ανθρώπου αντέχει ορισμένο βάρος και είναι βάρος η ζωή του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, θα φροντίσεις να φορτώνεσαι την ημέρα τόσο βάρος που να αντέχεις να περάσεις τη γέφυρα. Ορισμένοι δεν στέκονται σε αυτά που προσφέρει η ημέρα και αύριο έχει ο Θεός, όπως λέμε. Αλλά τι κάνουμε? Σκέπτονται πράγματα που ίσως να μην τους γίνουν ποτέ. Πράγματα, τι θα γίνει με 10 χρόνια, τι θα γίνει με 20 χρόνια, τι θα γίνει με 50 χρόνια. Και βασανίζονται οι άνθρωποι. Χάνουν τον ύπνο τους οι άνθρωποι. Γίνονται νευρασθενικοί, δημιουργούν καταστάσεις. Βλέπεις τώρα μητέρα ή πατέρα, παιδάκι που γεννήθηκε τώρα, πώς θα το παντρέψει τότε? Έγινε κορίτσι και λοιπά και δημιουργεί κατάσταση στο σπίτι και βλασφημεί την Παναγία και βλασφημεί τον Χριστό. Και διώχνει τη γυναίκα του άλλου και του κάνει κορίτσι. Και πώς θα το παντρέψει τότε και πού θα βρει την πρίκα? Βρε, έζησες. Βρε, αυτό δεν γύρισε ακόμη στο σπίτι σου. Άσε το τι σου φταίει η γυναίκα. Εσύ έσπερες, ό,τι έσπερες αυτό σου φέρε. Και θες ξύλο με μουσική. Αλλά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι να τους τα πούνε των κυρίων. Για τη μητέρα σου επιτοπλίστων, ό,τι φέρει ο Θεός. Αρκεί
να βγει σωστό. Αυτό λένε. Μην βγάλουν κανένα τέρα. Μην βγάλουν κανένα με 4-5 δάχτυλα και 4-5 μάτια. Αυτό η μάνα φοβάται. Να βγει σωστό και ό,τι δώσει ο Θεός. Οι εξυπνάδες είναι από εμάς τους πατεράδες. Που τα θέλουν μια αρσενικά ή δεν ξέρω τι. Αλλά δεν εμίστε με. Γιατί ό,τι σπείρει η γυναίκα είναι ένα χώμα. Μια γη. Ό,τι σπείρει. Βρώμη, σπείρει, βρώμη θα βγάλει. Τάρι, τάρι θα βγάλει. Τον εαυτό σου να αιτιάσει. Τι ζητά από τη γυναίκα. Και βασανίζονται οι άνθρωποι και θλίβονται οι άνθρωποι για περιστατικά. Ρε πόψε μπορεί να έχουμε Δευτέρα παρουσία. Ρε τώρα μπορεί να γίνει ένα σεισμό και πάμε όλοι κάτω. Τι στενοχωριέσαι για 20 χρόνια. Άστο στο Θεό. Φόρτωσέ το στο Θεό αυτό. Και τραβά το δρόμο σε αυτή. Δόξα σε ο Θεό. Αυτό με την τύχη του έρχεται. Ο Θεό μα φέρνει μια ευλογία ακόμη στο σπίτι μα. Διάβαζα κάτι, το έχω γράψει σε ένα βιβλίο που έχω γράψει περί τεκνογωνίας. Αν το έχετε το βιβλίο, θα το βρείτε αυτό. Ή το ένα. Από τα Ιωάννινα, ξυλοκόπος. Και σε ένα χωριό εδώ στο Αγρίνιο έκοβε ξύλα. Τον είχε πάρει κάποιος με μεροκάματο να κόψει ξύλα. Και έκοβε ξύλα. Ήταν στην άκρη ενός χωριού που ήταν ένα ρέμα. Απέναντι το χωριό στην πλαγιά. Σε μια στιγμή κατά τις 10 η ώρα το πρωί ακούει μυρολόγια, ακούει φωνές πλαθυμηρές, πένθυμες κλπ. Απέναντι. Βρε τι έγινε, ποιος πέθανε. Περιμένει να ακούσει καμπάνα όπως ήθιστε να χτυπάνε στο χωριό την καμπάνα αν κάποιος πέθανε. Αλλά δεν άκουσε τίποτα. Όμως άκουσε, ενετόπισε, ρώτησε κλπ. Αφήνει το τσεκούρι του και πηγαίνει από εκεί στο χωριό να δει τι έγινε. Τι είναι αυτό που δημιούργησε κοπετών και θύνων. Και τι βρήκε. Βρήκε μια γυναίκα η οποία είχε γεννήσει κορίτσι. Και κλαίγανε προκαταβολικό. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν αυτός άκουσε ότι κλαίνε διότι γεννήθηκε κορίτσι και τι θα γίνει έπειτα από 20 χρόνια και λοιπά, πώς θα το παντρέψουν, πώς θα το κάνουν, αισθάθηκε εκστατικός. Ποιος είναι βέβαια ο πατέρας εδώ πέρα του παιδιού, πέστε του λέει να έρθει ο πατέρας εδώ. Έρχεται ο πατέρας λοιπόν εκεί πέρα και αυτός αμέσως κλάματα και λοιπά, ένα μαντίλι να καθαριστεί. Λαδωρό του λέει. Γιατί κλαίτε. Λέει είμαστε φτωχοί. Σαν τι, πόσα φτώχεια έχετε, ρε, του λέει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλεις, του λέει, αυτό το παιδί να σου το παντρέψω εγώ με 50 δραχμές. Πώς θα το παντρέψει με 50 δραχμές. Εγώ μόλις τελειώσω, του λέει, στα αφεντικό αυτό, θα μου δώσεις 50 δραχμές. Αυτό το χωράφι κάτω εκεί, του λέει, δεν είναι δικό σου ματιά. Ναι, εγώ του λέω. Θα πάω να πάρω λεύκες, του λέει, και θα τις φυτέψω. Και στα 20 χρόνια αυτές. Θα έχουν γίνει να παντρέψει 20 κορίτσια. Έμεινε με ανοιχτό το στόμα αυτό. Και του φύτεψε λεύκες. Για 20 κορίτσια, ρε, του λέει, θα έχει σε 20 χρόνια, του λέει, αυτές θα έρθει το κορίτσι για παντριά. Και ποιος σου είπε θα ζήσει το παιδί αυτό. Και πού σου είπε το Θεό δεν αστεί να το πάρει ένα κορίτσι πριν τίποτα. Πού ξέρει θα κάνει ο Θεός. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τα ειδωλατρικά. Είναι πολλοί κόσμος λοιπόν, ο οποίος μη γνωρίζοντας πώς να πολιτευτεί, βασανίζεται ο άνθρωπος. Και τι θα γίνει και που θα πάει και που θα σταθεί. Εσύ τι έγινε δε. Ποιος εσένα. Και οι περισσότεροι είναι άνθρωποι οι οποίοι ηγονίστησαν, πέρασαν από καμίνια, υπέφεραν, έγιναν του κλώτσου και του μπάτσου που λέμε, στη θεία κοντά, στη γιαγιά, ξέρω εγώ στην μητριά κλπ. Και ντούτοις όμως βγήκανε κάποτε πάνω. Γιατί να μην υποφέρει, γιατί να μην βασανιστεί. Μα βασανίστηκα εγώ και δεν θέλω εκείνη. Μα βασανίστηκε και ο Χριστός. Είσαι εσύ ανώτερος από τον Χριστό. Πρέπει να βασανιστεί πολλές φορές. Είναι ο εγωισμός του, πρέπει να παταχθεί. Είναι χιλιοδιοτρέψεις σκέψεις που πρέπει να σκεφτεί ο άνθρωπος. Και τούτης ο άνθρωπος μαζεύει. Το τι θα γίνει μεθαύριο. Και πώς άραγε η εξετάση να είναι. Να είναι έτσι κλπ. Και να είναι αλήθεια άλλο. Και κόβει το ύπνο. Και χάνει την υγεία. Και βλέπετε σήμερα τόνοι, καράβια, ηρεμιστικά. Και όταν λέμε αρχίζει και παίρνει ηρεμιστικό, τρελάτικο. Πίσω υπάρχει τρελάτικο. Μην πλανόμεθα. Όταν ο άνθρωπος χάσει το Χριστό του και κατορθώσει ο Σατανάς και του φορτώσει πράγματα. Ανύπαρκτα πολλές φορές. Ανύπαρκτα. Και τον βασανίζει, να ξέρετε ο άνθρωπος είναι στον προθάλαμο του τρελάτικου. Και χρειάζεται προσοχή διότι δείχνει απιστία εις τον Θεό. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να το καταλάβει. Να περνάει τις μέρες του όμορφα, ρόδινες. Μα και πένθος να έρθει την ημέρα, δόξα σοι ο Θεός. Κάποτε θα περνούσε και από εμάς. Δεν θα περνούσαν ολοχελιδόνια από εμάς,
θα περάσουν και χάρη. Δεν χάρη και ο κόσμος. Χρειάζεται φιλοσοφία η ζωή. Διαφορετικά πάμε χαμένοι. Ο Σατανάς θα μας βάλει να τον βλασφημίσουμε τον Θεό. Θα καταραστούμε την ημέρα που γεννηθήκαμε. Θα πάθουμε πολλές ζημιές. Πολλοί νομίζουν διότι δεν έβγαλαν το πιστόλι να σκοτώσουν κανέναν ότι είναι εντάξει. Αν ψάξουν τις σκέψεις των μόνων έναντι της προνοίας του Θεού, είναι καταχρεωμένοι. Και για να βυθιστεί ένα καράβι δεν είναι φορτωμένο με ογκολίθους. Και με άμμο να είναι φορτωμένο βυθίζεται. Με άμμο, με τα μικρά μικρά αυτά τα οποία εμείς λέμε δεν είναι τίποτα. Δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, είμαι εντάξει. Δεν είναι λοιπόν απλώς να μας προσθέτει ο Θεός τα χρόνια, αλλά πώς εμείς τα εκμεταλλευόμεθα, πώς βγαίνουν αυτά τα χρόνια, τι πρέπει να γίνει. Τη νύχτα του 78 προς το 79 ήρθε ένας άγγελος στον κάθε άνθρωπο και του εσέρβηρε από έναν ταχυδρομικό σάκο, λέγοντάς του ότι μέσα εδώ έχει 365 γράμματα, 365 επιστολές, ρυθμισμένες. Θα ανοίγεις από μία την ημέρα. Δεν ξέρω αν ξέρετε, οι ναυτικοί και οι στρατιωτικοί άλλοι δεν γνωρίζουν την αποστολή τους που πάνε. Του δίνει 10 φάκελα και λέει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Ανοίγει τον πρώτον. Λέει θα μπεις από εδώ, θα πας περιπίν στην Αίγινα. Στην Αίγινα θα ανοίξει τον δεύτερον. Πηγαίνει εκεί και του λέει θα πας στην Κρήτη. Στην Κρήτη θα ανοίξει τον τρίτον. Ανοίγει τον τρίτον και του λέει θα πας στο μπαρ της Ιταλίας. Τούτο τ' άλλο. Χωρίς να ξέρει αυτός, χωρίς να έχει ανοίξει τους φακέλους, οδηγείται ανοίγοντας φάκελο. Κοιμάται ήσυχος. Όπου μου πει θα πάω. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Ανοίγουμε όλους τους φακέλους όλων των ημερών τώρα. Και κάνουμε ένα κεφάλι σαν 500 βαρέλι. Και περιμένεις έπειτα να έχεις σκέφη να προσευχηθείς, να έχεις σκέφη να σκεφτείς ψυχή. Τι να σκεφτείς. Πιάνεις, ανοίγεται, και την άλλη και έρχεται χειμώνα και έρχεται καλοκαίρι και τούτο και θα μας δεχτούν και θα μας κάνουν. Ρε ποιος σου πεθάξει ημερός. Τι σε γελά ο διάβολος και σου κάνει αυτά τα πράγματα. Δόξαζε τον Θεό. Από το να πεθάνεις παραπάνω έχει. Δεν έχει παραπάνω. Όταν πεις ορίστε κύριε διάβολε, γιατί αυτός έρχεται και σου λέγει να βάλεις την πλάτη σου, γιατί αν δεν βάλεις εσύ την πλάτη σου και τη λογική σου και την εξυπνάδα σου και τη φροντίδα σου δεν γίνεται τίποτα. Για να σου σβήσει το Θεό από τη μέση. Να μην έχεις εμπιστοσύνη σε αυτόν, αλλά στον εαυτό σου. Για να σε τρελάει. Και έχουμε κοσμάκι και κόσμο, ο οποίος υποφέρει εξαιτίας αυτού του πράγματος. Μη έχοντας εμπιστοσύνη στον Θεό. Τι να τον κάνουμε λοιπόν τον χρόνο αυτόν που είναι χειρότερος, γιατί λένε ορισμένοι είναι χειρότερος ο χρόνος. Όχι, ο χρόνος είναι αφηρημένη έννοια. Τι είπα να πει ο χρόνος. Η ζωή σου, η ζωή μου, η ζωή του είναι τέτοια που χαρακτηρίζει τον χρόνο. Ο χρόνος ο καημένος δεν φταίει τίποτα. Εμείς κάνουμε μια ζωή τέτοια τρελή που τη χαρακτηρίζουμε και του χρόνου. Χρυσούς λέει αιών του Περακλέου. Τι έκανε, τον χρήσωσε. Ζούσαν οι άνθρωποι διαφορετικά. Αυτό είναι. Λοιπόν, και εσύ, αν θέλει να ζει διαφορετικά, λέει δόξα σε ο Θεός. Δεν πρόκειται να σου κάνει κανένα τίποτα. Αλλά δεν σκέπτεσαι ότι θα πεθάνει. Αυτό δεν το θέλει να το πιστέψει, ότι ήρθε να πεθάνει και πεθαίνει για να ζήσει. Δεν σκέπτεσαι ότι είσαι ένικο τη γη και όχι κάτοικο τη γη. Αν τα σκεφτεί αυτά, όλα σβήνουν. Ο Σατανάς πάει στην άκρη και λες δόξα σε ο Θεός. Αν θέλει, με ξημερώνει. Δεν θέλει να με ξημερώσεις εδώ, θα με ξημερώσεις κάπου αλλού. Κανόνισε τα εσύ. Αν θέλεις με βραδιάζεις. Δεν θέλει να με βραδιάζεις, καλό να σε βρω. Έτσι πρέπει να φιλοσοφήσει ο άνθρωπος και έτσι να σκεφτεί ο άλλος. Εκείνο που θέλω από σένα Χριστέ μου, να μου υπενθυμίσεις τις αμαρτίες μου και να με βοηθήσεις να μην χρεώσω άλλο. Διότι όταν έχουμε ένα χρέος, κοιτάμε να βγάλουμε αυτό το χρέος. Μας το κανόνισε, με δώσεις ο Χριστός. Εύκολο να το βγάλουμε. Και εφάπαξ το βγάζουμε αρκεί εμείς να μετανοήσουμε ειλικρινά και να τα εξομολογηθούμε όλα. Αλλά όταν όχι μόνο δεν βγάζουμε από το χρέος, αλλά βάζουμε και άλλο, τότε πού θα βγούμε, πού θα πάμε. Γιατί αυτό συμβαίνει σε εμάς. Πολλοί άνθρωποι έπρεπε να έχουμε πεθάνει πολύ γρηγορότερα. Όμως για να μην τον κατηγορήσουμε τον Χριστό και του βρίσκουμε δικαιολογίες, ξέρεις εγώ αν δεν με έπαιρνε, θα έκανα, θα φτιάχνα. Όπως και ο Ηρώδης, Δεν μπορούσε το Ηρώδη να του κόψει τα πόδια και να μην βρεθεί στην ανάγκη να φύγει να πάει στην Αίγυπτο. Άσε τον Ηρώδη, γιατί θα μου λέει αύριο
Με πάταξες και δεν μ' άφησες να μετανοήσω. Άστονε και ας φύγω εγώ, κάνω το μικρότερο εγώ. Έτσι κάνει και ο Χριστός στις περιπτώσεις αυτές. Και μας καθιστά να απολογεί τους. Είναι λοιπόν λόγια αυτά και πράγματα που πρέπει να τα προσέξουμε. Μέσα μας υπάρχει μία ανικανοποίηση. Προσέξτε το χαρακτηρισμό που σας κάνω και κάτι θα σας πω. Αυτό το ανικανοποίητο μας κάνει εξωστρεφείς. Βλέπουμε τον άλλον. Έβαλε αυτό αυτή, έβαλε εκείνο αυτό, βαφρέσανε εκείνο, φάγανε εκείνο. Δεν κοιτάς τον εαυτό σου. Κοιτάς τι έκαναν και ή δυνατόν να κάνεις αυτό που κάνουν εκείνοι. Εκείνοι δεν κοιτάς το δικό τους, αλλά κοιτάζουν να κάνουν του αλουνού. Και ο ένας κοιτάζει το παράθυρο του ενός και ο άλλος πατσάει το παράθυρο του. Το δικό τους μόνο δεν κοιτάζουν. Αυτό το ανικανοποίητο δεν είναι των χριστιανών ίδιων. Ένας σοφός άνθρωπος που είχε μελετήσει τη ζωή είχε σε έναν πίνακα μεγάλων φτιάξει αυτή την εικόνα του ανικανοποιήτου. Τι είχε φτιάξει? Σαν να βλέπετε αυτό μεγάλη τζαμαρία, να είναι ένας πίνακς μεγάλος καταπράσινος, ένα λιβάδι να το ζηλεύουν και οι άνθρωποι, όχι μόνο τα ζώα. Μες στη μέση ήταν χωρισμένο αυτό το λιβάδι και είχε ένα άλογο από εδώ και ένα άλογο από εκεί. Όπως ήταν το από εδώ ακριβώς, ήταν και το από εκεί. Τι είδε όμως? Είδε ότι το άλογο το από εδώ είχε πάει και κρεμάσει το κεφάλι του και έτρωγε από το από εκεί. Και το από εκεί άλογο έτρωγε από το από εδώ. Και έγραφε από κάτω, ανικανοποίητον. Γιατί γελάτε? Δεν κοιτάτε τους άντρες των αλλών? Εμείς δεν κοιτάμε τις γυναίκες των αλλών? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν κοιτάμε το σπίτι των αλλών? Δεν κοιτάνε αυτοί το δικό μας? Εμείς το ζούμε αυτό το πράγμα που σας λέγω. Κοιτάξτε, δεν θα μην φεύγει ο νου σας προς την εικόνα. Είναι για μας αυτά τα τραγούδια. Να δείτε πού είμαι και πώς μας ανέχεται ο Θεός. Ποιος εσκέφτεται να παλέψει εναντίον των παθών αυτών? Σατανικά πράγματα αυτά που σας λέγω. Είναι κατορθώματα του διαβόλου. Και τα πήραμε στην πλατούλα μας και συνεχίζουμε ακόμη. Χρειάζεται αγώνας απάνω στα θέματα. Εάν δεν γίνει έτσι, δεν γίνεται. Και να προσέξετε τις λεπτομέρειες των αμαρτιών σας. Τις λεπτομέρειες. Γιατί εμείς ξεγελιόμαστε με τα μεγάλα και τα μικρά αμαρτήματα. Εγώ δεν έκανα ό,τι έκανα αυτή και έκανα αυτός και λοιπά. Ό,τι περνούσε από το χέρι σου το έκανε. Και δεν θα κάνεις εάν φοβάσαι το Θεό. Δηλαδή όταν λέω φοβάσαι το Θεό, σέβεσαι το Θεό, λογαριάζεις το Θεό, υπολογίζεις το Θεό. Ότι όλα τα κάνεις κάτω από το μάτι του Θεού. Ασκρίφτηκες από τον πατέρα, από τη μητέρα, από τη σύζυγο, από το σύζυγο, από την αστυνομία, από τον εισαγγελέα. Ασκρίφτηκες. Ένα μάτι, τα πάνθωρα, σε βλέπει τις λεπτομέρειες γυμνών και τετραχυλισμένων. Εάν ο άνθρωπος σε σκέπτε το έτσι, πολλά πράγματα δεν θα τα έκανε. Άκουσα τον Σατανά που έλεγε, δεν επλήρωσες, τη λέγει, αστικό τηλέφωνο και έκανες υπεραστικό. Κόκα. Άκουσα τον Σατανά να λέγει, δεν εμπήκες από το τέρμα και ήρθε ο εισπράκτορας περί το τέρμα που έφτανε και είπες ότι μπήκε στην προηγουμένη στάση για να γλιτώσει μία δραχμή. Κόκαλο. Δεν εκτύπησες το παιδάκι σου που είπε την αλήθεια ότι είναι 4,5 ετών και πλήρωσε το εισιτήριο και έλεγε στον εισπράκτορα ψέματα ότι το παιδί δεν έχει πάει σχολείο ακόμη κλπ. Για να μην πληρώνεις. Κόκαλο. Φεύγει το κεφάλι σου. Για όλα αυτά τα κάνουμε εμείς. Ο δε μας βλέπει κανένας. Τα καταφέραμε. Χθες τις ημέρες ένα ντρόγενο νεαρό έστειλε με τα παιδάκια του ένα πακετάκι στους γονείς των που μένανε στην άκρη της Κομοπόλεως. Έλα Γιώργο και Ελενίτσα να πάτε αυτό το πακέτο στον παππού και τη γιαγιά και να έρθετε γρήγορα. Το πήραν τα παιδάκια και πήγαν. Ο Γιώργος επίεζε τη μικρή να ανοίξουν να δουν τι έχει μέσα το πακέτο στον δρόμο.
Λέει, δεν μπορώ να τα ανοίξω, το πήγαινε αυτή. Δεν μένω κολλημένα πάνω τη αυτή. Δεν μπορώ να τα ανοίξω, λέει, μου τότε το πρέπει να το πάω πάνω. Τη θέα την έφαγε, εν πάση περιπτώσει, στάθηκε σε κάποιο πεζούλι εκεί του χωριού και ανοίξανε το πακέτο. Και κοιτάζουν, δεν είχε, είχε γλυκά το πακέτο. Είχε κουραμπιέδε, τέτοια πράγματα, λογακάνα, τα στέλνανε στον παππού. Γιατί η αμάν του μικρού του πέσανε τα σάλια, να φάει κάτι. Δεν παίρνουμε, τι λέει, από ένα. Να πάρουμε, όχι να πάρω. Να τη βάλει και αυτή στο χορό, ώστε να μην μπορεί να πει ότι αυτή έμεινε απ' έξω, να μην τον κατηγορήσει. Να πάρουμε, λέει, από ένα. Τίποτα. Το κλείνει αυτή γρήγορα, σαν την γλώσσα εκεί, να τα σκεπάσει. Τίποτα, τίποτα, του λέει, τίποτα, θα το πάμε. Να πάρουμε, τι λέει, από ένα. Δεν ξέρω, μπορεί να τα έχει μετρήσει, μπορεί να τα μετρήσει ο παππούς. Δεν ξέρει, λέει, δεν ξέρει ο παππούς, λέει, γράμματα. Δεν το ξέρει, λέει. Ο δεν ξέρει, λέει, αριθμητική, λέει ο παππούς. Λέει λοιπόν η μικρή Γιωργάκη, ο παππούς δεν ξέρει. Ο Θεός δεν ξέρει αριθμητική. Κόκαλο Γιωργάκη. Σταμάτησαν οι ωρέξεις του Γιωργάκη, τα σάλια του σταμάτησαν. Δεν ξέρει, λέει, γραμματική, αριθμητική ο παππούς. Ο Θεός, λέει, δεν ξέρει αριθμητική. Τα μάθουμε εμείς που έχουμε κλέψει την εφορία, να τα μάθουμε εμείς που έχουμε κάνει χίλιες δυο κατεργαριές. Και έχουμε βρει και τον τρόπο, έχουμε βρει και το ανάλογο εδάφιο και το έχουμε πιστώσει και γραφικό. Έχουμε βρει και τον ανάλογο πνευματικό και μας έχει ευλογήσει και θα ακούσεις αύριο τυφλός τυφλόν αν οδηγεί, αμφότεροι εισβόσινο πεσούνται. Ότι σου φωνάζει συνείδηση μέσα, ούτε πατριάρχης, ούτε δεσπότης, ούτε άγιος μπορεί να το βγάλει. Συνείδηση είναι παραπάνω απ' όλα. Φρόντισε να την τακτοποιήσει. Δεν προστίθει τα χρόνια, αγαπητοί μου, για λόγους που νομίζουμε εμείς. Δεν προσήγει γιατί είμαστε εμείς άξιοι και τα καταφέραμε και πηγήκαμε ανοιχτό παράθυρο και κάναμε check-up και προσέχουμε την υγεία μας και δεν βάλουμε αλάτι στο φαγητό μας. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Αν κλείσει αυτό το εκεί πέρα το διακόπτη, θα σου πω εγώ που πάνε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι άλλος λόγος να φροντίσεις να φτιάξεις τον εαυτό. Τακτοποιήσεις τις λεπτομέρειες αυτές που έχεις στη ζωή σου, είτε σαρκικές, είτε κοσμικές, είτε ελληνικές, είτε ηλικές κλπ. Δεν ξέρω τι είναι, ώστε να πει δόξα στο Θεό, Θεέ μου, που με κράτησες και τούτο το έτος και ξελάσπωσα. Βόχισέ με να μπορέσω να τακτοποιηθώ. Αυτά είχα να πω στην αγάπη σου απόψε. Ίσως να είσαι και λίγο πικρά.